Καλώς μεσημέρι, πραγματικά βρισκόμαστε έξω από τη Σφαίρα, εδώ του Εύρου, όπου είμαστε σε ένα χώρο που παλιότερα ήταν ένας χώρος που καλλιεργούσαν οι παππούδες, οι προπαππούδες, καλλιεργούσαν καρυδιές. Το 2015 με την κρίση, μία οικογένεια εδώ, δηλαδή ο σύζυγος, η σύζυγος και τα τέσσερα αγόρια αποφάσισαν αυτόν εδώ, αυτό το κτήμα των 30 στρεμμάτων, να σπείρουν καρυδιές. 700 δέντρα βρίσκονται αυτή τη στιγμή καρυδιές, άρχισαν να παίρνουν τα τελευταία χρόνια την παραγωγή, και τα πάνε πολύ καλά και μάλιστα σκέφτονται να πετάξουν για άλλες πολιτείες, Νίκο, καθώς αυτή η ποσότητα πλέον δεν επαρκεί για τη ζήτηση που υπάρχει, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ καλό. Και θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσω από τη γυναίκα αυτής της οικογένειας, την μητέρα, τη Μαρία Καμπαρμούση, η οποία θα μας πει πραγματικά δεν φτάνει αυτή η παραγωγή, κυρία Καμπαρμούση, και γιατί έχετε τόσο καλή παραγωγή και γιατί ξεχωρίζει αυτό το καρύδι το οποίο βγάζετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, πάει πάρα πολύ καλά και είμαστε ευτυχείς για το γεγονός αυτό. Τι ξεχωρίζει, νομίζω ότι είναι το μικροκλίμα. Είναι το μικροκλίμα και είναι και ο τόπος ο συγκεκριμένος. Ο Εύρος, το συγκεκριμένο κτήμα, σκεφτείτε ότι βρίσκεται ανάμεσα δύο ποτάμια. Είναι το ποτάμι της Ιταίας, βρισκόμαστε στις Σφαίρες, θα πρέπει να εξηγήσουμε. Το ποτάμι της Ιταίας, είναι ο ποταμός Εύρου από την άλλη πλευρά. Και στη μέση είναι ένα κτήμα με υγρασία μεν, αλλά έχει φοβερούς αέριδες. Αυτή η υγρασία λοιπόν είναι που δίνει, προσδίδει την ποιότητα με τους αέριδες που δεν αφήνει το δέντρο να αρρωστήσει και τον καρπό να αρρωστήσει. Οπότε θεωρώ ότι αυτός ο συνδυασμός και το γεγονός ότι έχουμε, τι έχουμε, ζεστή μέρα και τη νύχτα έχουμε πάρα πολύ κρύο, αυτό είναι που στρεσάρει τα δέντρα και νομίζω ότι είναι αυτός ο ιδιαίτερος καρπός. Γι' αυτό και όταν ήρθαν οι παππούδες, όπως ακριβώς το είπατε κύριε Σταματάκη από τη Μικρασία, ο τόπος εδώ λεγόταν και λέγεται ακόμη στις δηλώσεις καλλιέργειας της Βισλίκ, που σημαίνει καρυδότοπος. Γι' αυτό, επειδή ήξεραν οι παππούδες μας πού θα σπείρουν, τι θα σπείρουν, είχαν αυτή τη γνώση, τεχνογνωσία. Αυτό ήταν που μας έκανε και εμάς να αποφασίσουμε να μην πάμε σε άλλη καλλιέργεια, όταν μέσα στο 2015 είδαμε τα δύσκολα, όπως όλοι οι Έλληνες, να αποφασίσουμε να βάλουμε σε αυτήν, να επενδύσουμε σε αυτήν την καλλιέργεια, στην καλλιέργεια του καρυδιού. Σας βοηθάνε και όλα τα μέλη της οικογένειας, οι άλλοι 5 άντρες που υπάρχουν στην οικογένεια, οι 4 γη και ο σύζυγος, και γι' αυτό προχωράει αυτή η καλλιέργεια. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, βέβαια. Ναι, νομίζω ότι. Ότι, ναι, ότι υπάρχουν 5 άνδρες, όπου ο καθένας έχει το ρόλο του, άλλος μικρό, άλλος μεγάλο, αλλά όλοι είναι εδώ. Ο σύζυγος είναι Θεσσαλός με πολύ καλή γνώση της γης, γιατί από εκεί που προέρχεται ασχολιόταν με τη γη. Τέσσερις γη που άλλοι σπουδάζουν, άλλοι δουλεύουν στις πόλεις τους, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, όπου και αν είναι, κάποιοι είναι εδώ. Όπου και αν είναι όμως, το ραντεβού είναι εδώ. Τον Οκτώβριο το ραντεβού είναι εδώ. Για να ρωτήσουμε τώρα και το γιο. Ναι. Νίκο, ο Κώστας ο Τέλειος μένει Θεσσαλονίκη, τον έχετε εκεί γείτονα. Οπότε μπορείτε να τον ρωτάτε ό,τι θέλετε το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, εκτός από τον Οκτώβριο που κάθε Οκτώβριο βρίσκεται εδώ. Γιατί βρίσκεστε και πώς αισθάνεστε που βρίσκεστε εδώ, Κώστα? Βρισκόμαστε εδώ πέρα γιατί είναι κάτι το οποίο έχουμε ξεκινήσει οικογενειακώς. Είμαστε εδώ πέρα από τις πρώτες μέρες, από το πρώτο όργωμα, από το πρώτο δέντρο που μπήκε μέσα. Έχουμε ο καθένας τη δικιά μας σχολεία. Εγώ είμαι μηχανικός. Ο αδερφός μου είναι μηχανικός. Ο αδερφός μου άλλος είναι και αυτός στο Πολυτεχνείο. Ένας είναι στο στρατό. Αλλά κάθε Οκτώβριο, ένα μήνα, ερχόμαστε εδώ πέρα και βοηθάμε. Είναι μεγάλη χαρά για μας. Είναι σαν μια γιορτή για εμάς. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε όλο αυτό το εγχείρημα και τόσο κόπο και υδρότα που έχουν ρίξει κυρίως οι γονείς μου να αποδίδει καρπούς σήμερα και να μην σταματάνε τα τηλέφωνα κυριολεκτικά. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευγνώμων που έχουμε ένα τέτοιο προϊόν. Τώρα με την κλιματική αλλαγή, για άλλες περιοχές της χώρας είναι δύσκολο να καλλιεργήσουν καρύδια και εσείς ευνοείστε λόγω των συνθηκών που μας έλεγε προηγουμένως η μητέρα σας? Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα το μικροκλίμα είναι ο κύριος παράγοντας για τον οποίο το καρύδι έχει πάρει αυτή τη στιγμή την αξία που έχει πάρει. Είναι το κλίμα. Και σίγουρα η κλιματική αλλαγή, ανεβαίνοντας τη θερμοκρασία, κάποιες περιοχές σιγά σιγά δεν θα μπορούν να καλλιεργούν τόσο εύκολα το καρύδι. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε ακόμα σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Οι ενδείξεις που παίρνουμε από το χωράφι είναι πάρα πολύ καλές. Οπότε, να σα πω την αλήθεια, δεν έχει φτάσει ακόμα σε εμάς αυτή η κλιματική αλλαγή. Ίσως φτάσει. Μέχρι τότε, εμείς που έχουμε να κάνουμε αυτό είναι να δουλεύουμε. Μάλιστα. Και να αξιοποιούμε αυτό που μας παρέχεται αυτή τη στιγμή στη γη. Και αυτό το οποίο έχει σημασία, Νίκο, είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Δηλαδή, το προϊόν πολύ σύντομα θα τελειώσει. Έχει μία διαδικασία, νομίζω, Κώστα, μπορείς πολύ σύντομα να μας πεις διαδικασία. Δηλαδή, μαζεύετε αυτή την περίοδο τον καρπό και μετά τι κάνετε? Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή το μαζεύουμε. Βγαίνει μία φλούδα το καρύδι, το αποφλοιώνουμε. Άμα φανεί και στην κάμερα, βγαίνει το καρύδι έτσι.
το οποίο αποθηκεύεται σε αυτή τη μορφή. Και κάθε φορά μια παραγγελία, κατά παραγγελία, οι ίδιοι σπάμε, καθαρίζουμε, οι ίδιοι οικογενειακώς, με τα χέρια, ναι, διαλέγουμε και συσκευάζουμε την εκάστοτε παραγγελία, η οποία το καρύδι ανοιχτό βγαίνει έτσι. Οπότε το θετικό που έχουμε είναι ότι μπορούμε ανά πάσα και ώρα και στιγμή να έχουμε φρέσκο καρύδι οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου. Πάρα πολύ ωραία. Όχι για, πολύ, για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς τελειώνουν. Τελειώνουν. Αυτό είναι καλό για εσάς, άσχημο για αυτούς που θέλουν να το προμηθευτούν, αλλά δεν μπορούν να το βρουν. Δεν πειράζει. Έτσι. Κάποια στιγμή ίσως μεγαλώσουν και οι εκτάσεις. Μου είπαν όμως, Νίκο, ότι σκέφτονται να μεγαλώσουν το κτήμα τους. Να γίνει από 700 δέντρα ακόμα και 7.000 για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Μακάρι. Ένα μπράβο σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και ενωμένοι και βοηθάτε και τον τόπο σας και βοηθάτε και εμάς να παίρνουμε ποιοτικά προϊόντα.